μεσημέρι σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, να είστε καλά. Και εμείς είμαστε, τηρούμε την υπόσχεσή μας, Λουκίλα μου, και καλώς είμαστε τρεις πάλι. Καλό μεσημέρι. Και πάλι γυναίκες. Τον άντρα θα σας τον επιφυλάξουμε για την επόμενη εβδομάδα. Γυναικοκρατείτε το κανάλι που και, λένε. Και νέα πρόσωπα, φρέσκα και πολύ πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα. Καινούργια άτομα στην πολιτική σκηνή που δεν έχουν θητεύσει. Με την απειρία, με την απειρία και το κέφι του καινούριου και το άφθαρτο βέβαια, έτσι. Λοιπόν, όλοι έχουμε ευρωεκλογές, έτσι, εκτός από τις τοπικές και τις περιφερειακές. Αλλά την Ευρώπη σας τη φέραμε, εμείς εδώ μπροστά σας την έχετε. Λοιπόν, λέγεται Ευρώπη Κοσμίδη, είναι πολιτικός μηχανικός, είναι ένας πολύ νέος άνθρωπος, ο οποίος ενδιαφέρεται και ασχολείται με τα κοινά και αποφάσισε τώρα να κατέβει στις περιφερειακές και όχι στις τοπικές εκλογές της γειτονιάς της. Ήθελε περισσότερο, ήθελε να απλωθεί περισσότερο στην περιφέρεια. Διευκρινίζουμε για πρώτη φορά ότι βγαίνεις, έτσι κατεβαίνεις για πρώτη φορά και η πρώτη φορά φιλοξενήσεις εκπομπή. Ναι, ζωντανή πρώτη φορά. Μη φοβάσαι, είμαστε καλά κορίτσια. Πάντα συμπεριφερόμαστε με το εσείς και με το σας. Να σας καλησπερίσω και εγώ και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Χαίρομαι πολύ που είστε δύο γυναίκες ανάμεσά μου. Οι γυναίκες είναι δυναμικές και πρέπει να βρίσκονται στο χώρο και της πολιτικής. Εγώ, να ξεκινήσουμε λοιπόν την κουβέντα μας για να σου σπάσουμε και λίγο τον πάγο. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος που μπορεί να μην ήσουν μπροστά στην πολιτική όπως είσαι τώρα, αλλά πάντα ήσουν πίσω από κάποιον πολιτικό, έτσι, κάποιο πολιτικό πρόσωπο. Στις περασμένες περιφερειακές εκλογές είχες κατέβει με έναν άλλο συνδυασμό. Δεν θέλω να το πούμε το συνδυασμό. Να μην σε φέρουμε και σε δύσκολη θέση και δεν χρειάζεται να το πούμε, δεν είναι επί του παρόντος. Γιατί όμως επέλεξες να πας σε έναν εντελώς αντίθετο συνδυασμό σε αυτόν τον κύριο Σγουρού? Κοιτάξτε, κοίταξα αυτή τη φορά το κριτήριο μου ήταν τελείως αυτοδιοικητικό. Μόλις είχε βγει ο Καλλικράτης το 10, δεν κοιτάξαμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Στην αρχή πηγαίναμε όπως οι κομματικές γραμμές μας μας καθοδηγούσαν. Θα μας το κλείσεις λίγο. Συγγνώμη, βεβαίως. Ναι, αντιπεριφερειάρχηση μας με καλεί. Δεν πειράζει. Τώρα όμως και έχοντας δει και μία τριετία, γιατί δεν έχει ακόμα τελειώσει η θητεία του Περιφερειάρχη, βλέποντας τις ικανότητές του, έτσι, ότι δεν κοίταξε ποτέ από πού προέρχεται ο κάθε δήμαρχος, ο κάθε συνδυασμός δημοτικός και έδωσε παντού όπου μπορούσε, έκανε έργο, έφερε ανάπτυξη μέσω της περιφέρειας, ως Περιφερειάρχης. Αυτό ήταν το κριτήριό μου και γι' αυτό και τον επέλεξα. Θέλουμε τους ικανούς ανθρώπους και το έχει αποδείξει ως ένα βαθμό. Οπότε αφού έχει ξεκινήσει πολύ καλά, καλό είναι να προχωρήσει την πενταετία, να ολοκληρώσει ό,τι έχει σκεφτεί. Κατηγορείται πάντως από τους συνυποψηφίους του ότι δεν έχει παράγει έργο, ότι αυτό το πλεόνασμα το οικονομικό που έχει είναι, να το πούμε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν έχουν χαθεί πολλές θέσεις εργασίας, δεν έχουν γίνει τα έργα, απλώς είναι όλα λέει στα χαρτιά. Εσείς, ποια είναι η δική σας άποψη? Όχι, θα διαφωνήσω και θα σας πω ότι έργο έχει γίνει. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται 1000 έργα σε εξέλιξη. Έτσι, δεν είναι δηλαδή στα χαρτιά, επί χάρτου. Δεν είναι επί χάρτου, γιατί μας είπαν ότι είναι επί χάρτου. Θα μας πείτε τα τρία βασικότερα, μας πείτε, κυρία Κοσμίδη. Βεβαίως, θα σας πω και τα βασικά. Το θέμα είναι ότι όποτε θέλετε μπορώ να παρέλθω με οποιονδήποτε. Έχουμε το πρόγραμμα, έχουμε λάβει και τώρα μπορώ να σας τα απαριθμίσω. Θα μας τα απαριθμίσω, ποια είναι τα έργα. Τα τρία βασικότερα μας πείτε, δεν μας πείτε χίλια. Όχι, έχουν γίνει αρκετά έργα ομβρίων και αποχέτευσης στην περιοχή των Μεσογείων. Έχουν γίνει τώρα αυτή τη στιγμή συγγνώμη γιατί πολύ γρυφονηπιακή σταθμή σε όλη την Αττική, πιο πολύ επειδή γνωρίζω στο Δήμο Αχαρνών, γι' αυτό και δεν έχω άποψη. Είναι και ένας Δήμος, όχι, ο Δήμος ο δικός σας, μια και το θίξατε, θα το έλεγα και εγώ αργότερα, ο Δήμος Αχαρνών είναι ο πλέον δύσκολος Δήμος, να το πω, ο πιο παραμελημένος Δήμος, να το πω. Όταν πέφτει η πρώτη ψυχάλα, εκεί πέρα θες βατραχοπέδι, δηλαδή. Ναι. Στο δικό σας τόπο, στη δική σας περιφέρεια, ο Περιφερειάρχης ο συγκεκριμένος έχει κάνει κάποια έργα που να είναι για σας και ένα κίνητρο για να πείτε, κοίτα ρε παιδί μου, κοίταξε και εμάς που δεν είμαστε περιοχή, υποτίθεται, υπανάπτυκτη, και αυτή τη στιγμή μας έχει κάνει κάποια έργα που έχει
Βεβαίως, έχει δώσει και για τον αθλητισμό, έχει δώσει και για τις αστικές μας αναπλάσεις και για τις αποχετεύσεις των ακαθάρτων. Οι Θρακομακεδόνες απέκτησαν πια δίκτυο αποχέτευσης. Ναι. Σε θέματα οδοποιίας, πολλούς δρόμους έχει δώσει χρήματα, κοινοτικούς πόρους για να έχει φτιαχτούν. Έχει δώσει χρήματα στον Δήμαρχο, έτσι. Εδώ, φυσικά στο Δημάρχο. Εγώ θα κάνω μια ένσταση εδώ. Επειδή έχω περπατήσει και έχω κυκλοφορήσει με το αυτοκίνητο και αφού δεν το έχω σπάσει, ναι, καλά είναι. Ναι. Η κεντρική του δρόμη είναι χάλια όμως. Εδώ απλά θα πρέπει να τονίσω και να πω ότι επειδή ο Δήμος Αχαρνών είναι ένας τεράστιος Δήμος και σε έκταση αλλά και σε πληθυσμό, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται όπως όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι. Επίσης, έχουμε ένα βουνό την Πάρνηθα. Δηλαδή, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται το ίδιο δίκτυο ομβρίων και ομβρίων, αντιπλημμυρικών, όπως στον Μπραχάμι, ας πούμε, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου. Έχουμε ένα βουνό, όλα τα νερά πέφτουν κάτω, δηλαδή είναι η διάζουσα η περίπτωση του Δήμου Αχαρνών. Ναι, και αυτό θέλει... δεν δικαιολογεί όμως την απραξία. Βεβαίως. Γιατί θεωρώ ότι επειδή εγώ 2-3 χρόνια πηγαίνω ερχόμουν, έβλεπα ότι στην ίδια κατάσταση είναι οι δρόμοι, σπάς το αυτοκίνητό σου σίγουρα και είναι η κεντρική δρόμη που περνάει τα λεωφορεία. Λοιπόν, εάν την βιτρίνα δεν τη φτιάξεις, άρα εκεί θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή με τους δημάρχους. Γιατί ναι, η περιφέρεια με το Δήμο πρέπει πάντα να έρχεται σε συνεννόηση. Ειδικά με τον Καλλικράτη, αν δεν συνδυαστεί ο Δήμαρχος με τον Περιφερειάρχη, να συντονιστούν, τότε τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Ακριβώς, ακριβώς. Είστε πολιτικός μηχανικός. Ναι. Θα σας πάω στο κέντρο της Αθήνας, θα φύγουμε από το Μενίδη, ας πούμε, που είμαστε τώρα. Θα πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Έχει πει ο κύριος Γουρός ότι θα διαθέσει 48 εκατομμύρια ευρώ για την πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου. Ναι. Εδώ έχουν πέσει πάρα πολύ. Καταρχήν είναι δύο τα ερωτήματα. Το ένα είναι ότι έχουν πέσει πολύ πάνω και λένε ότι αφού είναι ιδιωτικό έργο στην ουσία, γιατί μας έρχεται από δίπλα και ο κύριος Γουρός, γιατί ξέρουμε ότι. Πάει να το χρεωθεί, δηλαδή. Να το, να το πιστωθεί, ας πούμε. Και από την άλλη, σαν πολιτικός μηχανικός, να σας ρωτήσω κατά πόσον συμφωνείτε με την πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου, διότι έχουμε και αντιδράσεις από το κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή, από τη μία, βλέπουμε τις μακέτες σαν κάτι πάρα πολύ όμορφο, σαν μια ανάσα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά υπάρχουν παράπλευρες απώλειες. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, αν είστε σύμφωνοι, και αν νομίζετε θα είναι στα συν ή τα πλήν της Αθήνας. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι σίγουρα στα σύν της Αθήνας όταν αναπλάθουμε ένα τόσο μεγάλο, μια τόσο μεγάλη κεντρική οδό όπως είναι η Πανεπιστημίου. Δημιουργούνται αναπλάσεις και στη γύρω περιοχή, οπότε όλο το κέντρο αποκτά ένα... για τους πεζούς, για τους ανθρώπους, ένα κοινωνικό και κοινωνικό χαρακτήρα και ανθρώπινη γίνεται η πόλη. Έχουμε μπουχτίσει από τους πολλούς δρόμους, τον κυκλοφοριακό πανικό στο κέντρο της Αθήνας. Καλό είναι να διατηρηθούν και να ομορφύνει έτσι καλύτερα η Αθήνα. Βέβαια, εγώ θέλω να μιλήσω για την Ανατολική Αττική, για εκεί που με ενδιαφέρει, αλλά σαν πολίτης της Αττικής, Και σαν πολιτικός μηχανικός, γι' αυτό σας ρωτώ. Και σαν πολιτικός μηχανικός, εμείς ξέρετε, πάντα μόνο με έργο θέλουμε να μιλάμε και κάθε τι που παρεμβαίνουμε θεωρούμε ότι πρέπει να γίνεται. Ό,τι γίνεται πάντα είναι για καλό. Δεν πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει για κακό. Λοιπόν. Οπότε με ένα σωστό σχεδιασμό και με σωστή. Να καθίσουν όλοι στο τραπέζι, καταστηματάρχες, πρόεδροι. Διαφόρων οργανισμών κλπ. Ναι. Αν θέλουν να γίνει το καλύτερο. Εκεί ας τα βρουν όλοι μεταξύ τους. Νομίζω ότι όλοι θα είναι σύμφωνοι για το καλύτερο. Δεν θέλει κανείς να κάνει κακό. Άρα ούτε στα μαγαζιά. Είναι στην πόλη μας, λέτε. Έτσι, το πιστεύω. Καλά, εκεί θα υπάρχει μια σύγκρουση με τον υποψήφιο δήμαρχο, αν βγει ο κ. Πλειοτόπουλος. Γιατί θεωρείται πανεπιστημίου, κακός γίνεται κλπ. Αλλά δεν μας αφορά εμάς αυτή τη στιγμή αυτό. Θα σε ξαναγυρίσω εγώ στην Ανατολική Αττική που ενδιαφέρει και εσένα και εμάς βασικά, γιατί και εμείς στην Ανατολική Αττική ζούμε. Και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην αποχέτευση. Δεν υπάρχουν περιφέρειες όπως ας πούμε εμείς εδώ στη Ραφίνα το συζητάνε. Είχαμε βγάλει τον κύριο Σγουρό κάποια στιγμή. Μας είχε πει ότι υπήρχε κόλλημα από τους δημάρχους. Σε πάση περιπτώσει δεν ήρθαν σε μια συνεννόηση. Τα πράγματα είναι σε κρεμότητα. Και θεωρώ ότι επειδή είναι και το λιμάνι, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Επίσης, θεωρώ ότι υπάρχουν προχτές που έβρεξε. Η Μαραθώνος πλημμύρισε. Ναι. Και βεβαίως ο αντίπαλος έβγαλε τις φωτογραφίες όπου όταν τις βλέπει κάποιος λέει δεν είναι δυνατόν. Η Μαραθώνος, η οποία ήταν μέσα στα Ολυμπιακά έργα, να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να υπάρχουν τέτοια προβλήματα.
Εσένα ποια είναι η θέση σου και ξέρεις όλο σε πάμε γύρω-γύρω ναι. Σε ό,τι έχει σχέση με τους μηχανικούς, έτσι, ναι. Και εγώ, με τη δουλειά σου. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι καταρχήν είχε να κάνει ο Περιφερειάρχης με ένα νομοθέτημα καινούριο που ονομάζεται Καλλικράτης. Mm-hmm. Νομίζω όλοι αυτό το γνωρίζουν ότι οι παλιές νομαρχίες έτσι, μεταφέρθηκαν και γίνανε περιφέρειες τώρα με τον καινούριο ναι, νόμο. Ναι. Μέχρι να αντιμετωπίσεις αυτό τον κυκαιώνα των αλλαγών. Και να κάνεις τελικά μέσα σε όλο αυτό το κυκαιώνα και έργο, για μένα αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει και διάθεση και μεράκι και θέληση να γίνουν πράγματα. Όταν δεν κοιτάς απέναντί σου ποιον έχεις και μπορείς να συνεργαστείς με όλους και ακόμα και δήμοι που δεν ενδιαφέρθηκαν, βρέθηκες κοντά τους να κάνεις ό,τι το καλύτερο μπορούσες ως περιφέρεια, για μένα αυτό είναι κάτι θετικό και γι' αυτό είμαι πολύ, απόλυτα σύμφωνη. Τώρα, στα τόσα προβλήματα που δημιουργούνται, έχει υποσχεθεί ο Περιφερειάρχης ότι ειδικά στην περιοχή των Μεσογείων, που υπάρχει πρόβλημα με τους βόθρους και τα προβλήματα τεράστη. Με την αποχέτευση, δεν είναι ένα πρόβλημα με την αποχέτευση. Δημιουργούνται πολλά προβλήματα παράπλευρα. Δηλαδή, οικονομικής φύσεως, ο κόσμος δεν αντέχει να διάζει κάθε εβδομάδα τους βόθρους του. Οικονομικά είναι ασύμφωνα. Ποιότητα ζωής, δεν είναι ωραίο να βλέπουμε τους βόθρους να υπερχιλίζουν στους δρόμους. Έτσι, η ποιότητα ζωής. Είναι ένας δημός υγεία. Έτσι. Φοβερό, έχει δώσει. Να παίρνεις αυτά τα λύματα που πατάς και τα βάζεις ναι, στο σπίτι. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Έχει γίνει ένα μικρό έργο. Μικρό κατά τον κόσμο που δεν έχει άποψη για όλη την Ανατολική Αττική. Για μένα θεωρώ μεγάλο στα 3 χρόνια που. Σας είπα, είχε να αντιμετωπίσει και τον Καλλικράτη. Από εκεί και έπειτα, τα 5 χρόνια έχει δεσμευτεί ο Περιφερειάρχης ότι όλη η περιοχή των Μεσογείων και όπου έχει περισσότερο πρόβλημα θα αποκατασταθεί από τους βόθρους. Mm-hmm. Για μένα δεν έχω κανένα λόγο να μην το πιστέψω με το έργο που έχει ήδη δείξει. Δεν είναι πολύ. Εδώ είμαστε 5 χρόνια μπροστά μας. Υπάρχουν τα χρήματα, θέληση να υπάρχει και πολύ καλή συνεργασία με τους δήμους. Πριν φύγουμε από τους βόθρους τότε, να πω ότι ένα από τα. Στο πρόγραμμά του ο κύριος Γουρός είπε ότι θα φροντίσει να επαναχρησιμοποιείται το νερό της Ψιτάλιας ναι, για την ίδρυψη. Να φωτίζεται το πράσινο της Αττικής, έτσι. Δεν είναι πολύ είναι καλό αυτό. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Βεβαίως είμαστε υπέρ. Αυτό είναι κάτι εφικτό. Βεβαίως και είναι κάτι εφικτό. Βεβαίως. Εδώ έχει δημιουργηθεί, αν γνωρίζετε, υπάρχουν πολλά πράγματα και καινοτομίες που γίνονται μέσω των περιφερειακών προγραμμάτων. Ναι, και καινοτομίες. Ο Δήμαρχος Κοροπίου έχει δημιουργήσει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που βλέπει πόσο ξοδεύεις νερό και πού το διοχετεύεις. Θα σας μιλήσει καλύτερα. Μου έχει πει 2 πράγματα και το θεώρησα πολύ σημαντικό να συμβεί και σε άλλους δήμους. Βέβαια, δεν μπορεί να συμβεί σε ένα δήμο σαν τον Αχαρνών, ας πούμε, που έχει τόσες χιλιάδες σπίτια, αλλά σε ένα μικρό δήμο, όπως είναι ο Δήμος Κοροπίου. Γίνεται δουλειά. Υπάρχουν, δηλαδή, μπορούν να συμβούν. Μακάρι δίνουμε και στην καινοτομία. Μετράει λοιπόν ο Δήμαρχος Κοροπίου, γιατί το αφήσαμε στη μέση, τι κατανάλωση νερού. Ναι, να μην πληρώσει τα δημοτικά τέλη εάν έχει να ποτίσει και τον κήπο του. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ καλό να τον φωνάξετε, να σας το πει. Εμένα μου το ανέλησε μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, γιατί και αυτός τρέχει τώρα που γνωριστήκαμε όλοι και ήταν πολύ σημαντικό. Θέλω και υπόσχομαι να το δω και για άλλες περιοχές. Χρηματοδοτούμενο από την περιφέρεια, οπότε. Πολύ καλό για τους πολίτες και όχι μόνο για τον Δήμαρχο. Λοιπόν, αυτά τα λεφτά υπάρχουν όταν τα ακούμε. Οι περισσότεροι ή γελάμε ή κάποιοι άλλοι κατεβάζουν και κάποιες έτσι, λέξεις πολύ τρυφερές για αυτούς που το λένε ότι λεφτά υπάρχουν. Και τώρα που σου άκουσα να λες ότι η περιφέρεια λεφτά έχει, οκ, λεφτά έχει. Αλλά με τι τρόπο θα γίνει ο καταμερισμός αυτός. Το οικονομικό όλων των Δήμων είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα χρήματα θα τα ζητάνε από τον Περιφερειάρχη, έτσι δεν είναι. Ναι. Αυτά τα χρήματα έχουν εξασφαλιστεί, κυρία Κοσμίδη. Ναι, υπάρχει ένας σχεδιασμός που έχει εξασφαλίσει το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμα, λέει, αυτό ναι, λέω. Και δεν είναι τίποτα να μπείτε και στο YouTube να το δείτε. Ναι. Είναι εξασφαλισμένα τα χρήματα και υπάρχουν για το πρόγραμμα που έχει θέσει ο κύριος Γουρός και μας. Ανέγνωσε πριν τρεις μέρες. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει διαφάνεια σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί όπου ασχολείται και όποιος ασχολείται με τα και οικονομικά. Εγώ θέλω να το πιστεύω αυτό και εγώ το θέλω και θα το επιδιώξω. Είναι περίεργα. Έτσι, και επειδή εσείς είστε νέα κοπέλα και υπάρχουν και πάρα πολλοί νέοι και είναι ευχάριστο αυτό, καλό είναι να μην μπείτε στο σύστημα, γιατί έτσι και σας απορροφεί στο σύστημα, τα πράγματα αλλάζουν προς το χειρότερο και όχι προς το καλύτερο. Λοιπόν, μια και είστε σωστά τώρα. Και συμφωνώ ήταν, απόλυτα με αυτό. Να ρωτήσω κάτι ανθρώπινο, ήταν δική σας η απόφαση να μπείτε στο ψηφοδέλτιο ή σας οδήγησαν προς τα εκεί? Γιατί πιέσεις είχαμε και εμείς. Εγώ προσωπικά είχα 4 συνδυασμούς και δεν μπήκα. Ναι. Αλλά ήταν πρόταση άλλου ή εσείς το θέλατε?
Όχι, ήταν πρόταση του Περιφερειάρχη, εκείνος το θέλησε, φαίνεται κάτι θα είδε. Και κάτι θα γιατί και εγώ στα 3,5 χρόνια δεν έκατσα με τα χέρια σταυρωμένη. Είχα βγει και στο. Ήμουνα τέταρτη επιλαχούσα Περιφερειακή Ανατολικής Αττικής, τέταρτη στην κατάταξη. Στην περασμένη τρίτη. Παρακολουθούσα, ναι, στενά τα 3,5 χρόνια. Υπήρξα και επιστημονική συνεργάτη σε επίπεδο ΟΤΑ στο Δήμα Αχαρνών. Οπότε ήμουν κοντά στα προβλήματα, στον τόπο. Έχω μια εικόνα και είναι και πολύ σημαντικό, θα το τονίσω και ίσως να το είδε και ο Περιφερειάρχης, ότι στα 3,5 αυτά χρόνια δεν είχε εκλέξει ο Δήμος Αχαρνών Περιφερειακό Σύμβουλο. Δεν υπήρχε από την περιοχή και είναι ο μεγαλύτερος Δήμος. Τώρα έχουμε 4 που κατεβαίνουν υποψήφια από εκεί. Ναι. Θεωρούμε ότι πρέπει να επιλεχθεί κάποιος από το Δήμο Αχαρνών για να έχει μια αμεσότητα στα προβλήματα και να έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα το έργο. Λοιπόν, και επειδή είσαι πραγματικά σε ένα πολύ μεγάλο Δήμο, πολύ δύσκολο Δήμο. Προέρχομαι από εκεί. Και προέρχεσαι από εκεί, είσαι γέννημα θρέμα, είσαι πολιτικός μηχανικός. Πώς είμαι ποντιακής καταγωγής, δεν είμαι γέννημα θρέμα. Ναι. Έχω γεννηθεί, αλλά είμαι ποντιακής καταγωγής. Ναι. Απλώς για να μην γίνουν παρεξηγήσεις. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί πόντι. Ναι. Στην, γι' αυτό και είναι ένας Δήμος. Σαχαρνές. Με ιδιάζουν. Είναι Δήμος που έχει φιλοξενήσει πολύ κόσμο. Mm-hmm. Είναι προς τιμήν του αυτό, τους δέχτηκε, αφομοιωθήκαμε εκεί. Αλλά είναι ένας Δήμος που πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά και με πολύ ειδικό τρόπο. Ομοιογενής. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά αυθαίρετα. Πάρα πολλά. Και δεν είναι μόνο η δική σας περιοχή, σχεδόν όλη η Ανατολική Αττική, τα περισσότερα, το 80% είναι αυθαίρετα. Έγινε λοιπόν ο νόμος Τρίτσι παλιά, πήγαν οι γονείς μας, όσοι είχαν αυθαίρετο, το φτιάξανε. Ήρθανε τα νεότερα η γενιά αυθαιρέτων, τώρα έγινε ο τελευταίος νόμος, πήγαμε όλοι όσοι είχαμε αυθαίρετα. Και το παραμικρό και μια αποθηκούλα και ένα μπάρμπεκι και λοιπά τα δηλώσαμε και κυρίως τα σπίτια στα οποία οι άνθρωποι πήγανε, ό,τι είχαν και δεν είχαν, κάναν τις δόσεις τους, είπανε ότι απαλλάσσονται από την εφορία, όσοι πάνε έτσι, από την εφορία, από το ΙΚΑ και εν πάση περιπτώσει από ό,τι έχει σχέση και μπαίνει πρόστιμο στο αυθαίρετο κτίσμα. Σωστά μέχρι εδώ? Πολύ σωστά. Λοιπόν, σήμερα ήρθε μια επιτροπή στο διπλανό μου σπίτι, σε ένα φιλικό μου σπίτι, για να ελέγξουν, γιατί είχε περάσει η δεκαετία και επειδή αυτοί κάνανε και νομιμοποίησανε. Λοιπόν, το νόμο 76-16. Ήρθαν εκεί, είδανε, ήταν άψογο, τα είχαν δηλώσει όλα και τι γυρίζουν και τους λένε. Εχθές, λέει, ήρθε με φαξ ένα νομοθέτημα όπου μας λέει ότι εμείς θα βγάλουμε πρόστιμο για τα ένσημα, θα το έχουμε ανενεργό και όποτε το κράτος χρειαστεί, δηλαδή ο νταβατζής μας, να το πω έτσι, γιατί έτσι έχει γίνει, θα δώσει το πράσινο φως για να τα εισπράξει αυτά τα λεφτά. Πόσο έντιμο, για να μην πω ανέντιμο, είναι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή? Είναι το πιο ανέντιμο. Και έχει πανικοβάλει πάρα πολύ κόσμο, διότι μέχρι τώρα λένε ότι και τα καινούργια αυθαίρετα και μέσα στο 15 το έχουν δώσει παράταση και έρχονται και σου λένε ότι θα πληρώσεις το ΙΚΑ, θα σου βγάλει το ΙΚΑ ένα ποσό, 1.000, 2.000, 3.000 και όταν αποφασίσουμε εμείς θα στα πάρουμε, ενώ κανονικά έχουμε απαλλαγή. Θέλω την άποψή σας. Λοιπόν, η άποψή μου είναι, καταρχήν έχω γραφείο στις Αχαρνές και ειδικά τα προβλήματα των αυθαιρέτων τα ξέρω και τα έχω ζήσει πάρα πολύ αυτό κοντά. Και ρωτάμε. Λοιπόν, αυτό που γίνεται με την αλλαγή της νομοθεσίας των αυθαιρέτων κάθε χρόνο, καταρχήν έχουμε δύο νόμους για τα αυθαιρέτα. Ακριβώς που τρέχουν. Που έρχονται μαζί με τις άδειες δόμησης να τα μπερδεύουν και να τα συγχαίουν, ενώ δεν γίνεται, γιατί κάποια στιγμή και αυτά πρέπει να τα νομιμοποιήσεις, όχι μόνο να τα τακτοποιήσεις. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται, που αλλάζουν κάθε χρόνο και τώρα τελευταία κάθε 2-3 μήνες με εγκυκλίους τα πράγματα, είναι κάτι το ανεπίτρεπτο. Πια ο μηχανικός δεν έχει άποψη να δώσει μια οδηγία, γιατί αυτός είναι ο διαμεσολαβητής μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, mm-hmm. που είναι το αρμόδιο για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων και όχι οι παλιές πολεοδομίες στους Δήμους Αχαρνών που έχουν περάσει τώρα. Mm-hmm. Οπότε ο μόνος διαμεσολαβητής είναι ο ιδιώτης μηχανικός. Αυτό που γίνεται είναι απαράδεκτο να μην μπορεί σήμερα να δώσει μια απάντηση στον πολίτη που πήγε, ήρθε το ΙΚΑ ή η εφορία και μέσω ενός φαξ που του στάλθηκαν ή μιας εγκυκλίου που βγήκε χθες και εμείς δεν έχουμε προλάβει να ενημερωθεί σήμερα, γιατί και εμείς από το ίντερνετ ενημερωνόμαστε και δεν μας στέλνει κανείς φαξ από το Υπουργείο. Mm-hmm. Ιδιώτες μηχανικοί είμαστε και κάνουμε τη δουλειά των δημοσίων υπαλλήλων και μάλιστα στο 1/10 της αμοιβής που αμείβονται εκείνη. Θέλω να το τονίσω ότι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα των αυθαιρέτων. Εμείς στο Δήμο Αχαρνών έχουμε πολλές περιοχές που είναι υπό ένταξη, οπότε ό,τι είναι χτισμένο εκεί είναι αυθαίρετο. Mm-hmm.
Οι περισσότεροι είναι παλινοστούντες πόντι, όπως είμαστε και εμείς, που αυτό που θέλανε είναι να χτίσουν ένα σπίτι και να βάλουν το κεφάλι τους και να κάνουν το νοικοκυριό τους, γιατί δεν χτίσαν τσαντήρια, χτίσαν σπίτια πολύ καλά κιόλας. Και να έρχονται τώρα να δίνουν χρήματα, να αλλάζει ο νόμος, να τους λέει ότι τελικά δεν έπρεπε να δώσετε τόσο, επειδή είστε παλινοστούντες, τώρα πρέπει να δώσετε το 20% των 10.000 που δώσατε, θα έπρεπε να δώσετε 2. Τελικά δικαιώνεται αυτός που δεν έκανε τίποτα. Αυτός που δεν κρύβει, ρε παιδί μου, αυτός που κρύβει. Σου λέει δεν θα δηλώσω. Και όταν με βρουν θα δούμε. Πιστεύετε ότι η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου που λένε ότι θα επιβληθεί θα βοηθήσει? Εγώ πιστεύω ότι ίσως θα είναι το τελευταίο που θα βοηθήσει. Θα είναι το τελευταίο στάδιο των αυθαιρέτων. Και αυτό περιμένουν όλοι οι μηχανικοί πώς και πώς. Όλα τα συμφέρει προηγούμενα. Αυτό δηλαδή και στον πολίτη. Κοιτάξτε, που έχει κάνει την αυθαιρεσία. Αλλά όχι, δεν ήθελε να την κάνει, ρε παιδί μου. Κοιτάξτε, αλλά αναγκάστηκε να την κάνει. Δεν είναι όλοι λαμόγια που θα πάνε να χτίσουν και θα καταπατήσουν. Πιστεύω ότι το κτηματολόγιο και η κτηματογράφηση όλων των ακινήτων θα έπρεπε να είχε γίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή ότι αυτό έπρεπε να γίνει, έπρεπε να είχε γίνει. Τώρα το τι γίνεται με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διαφωνώ. Βέβαια, έχει και τα θετικά του αυτό. Δηλαδή, μέσα σε όλο αυτό το μπέρδεμα, κάποιος που το έχει τακτοποιήσει μπορεί να το εκμεταλλευτεί πια ενώ δεν μπορούσε. Δηλαδή, ένα μίνι μάρκετ εκτός σχεδίου περιοχή δεν μπορούσε ποτέ να βγάλει άδεια. Είχε πάντοτε πρόβλημα με την αστυνομία. Μιλάμε για τα σπίτια σου όμως. Ναι. Έχεις κάνει μια πέργολα, παίζεις ένα αυτό και σε τρελαίνουν μετά. Και σου δεν το κάνεις έτσι. Μα εδώ σου λένε και τον μπάρμπεκι που πρέπει να το δηλώσεις ως αυθαίρετο κτίσμα. Ναι, γιατί θεωρείται ότι απέκρυψες από το κράτος ένα ένσημο ενός εργάτη που θα μπορούσε να έχει δουλέψει για να το χτίσει. Το μόνιμο αυτό μπάρμπεκι, μόνιμη κατασκευή. Ναι. Άρα δικαιώνεται αυτό. Που δεν τρέχει πολύ εδώ. Αυτό που κρύβει. Που δεν έκανε τίποτα. Και λέει, όταν θα με βρουν, θα δούμε. Μπράβο, αυτό που κρύβει. Αυτό είναι όμως άδικο. Αλλά εγώ θα επανέλθω σε αυτό, στο τελευταίο αυτό που στείλανε φάξ. Και μάλιστα επειδή μίλησα εγώ, με φώναξε ο γείτονας και μίλησα και με τους υπαλλήλους του ΙΚΑ και μου λένε ότι εχθές μας ήρθε το φάξ. Δεν ξέρουμε ακριβώς, καθόμασταν όλη τη νύχτα και το διαβάζαμε τι είναι αυτό. Και θα πρέπει, λέω δηλαδή τώρα θα πρέπει να βάλετε στον άνθρωπο πρόστιμο. Όχι. Λέει θα μετρήσουμε, θα βγάλουμε εμείς το πρόστιμο, θα σας ενημερώσουμε. Και μένει παγωμένο. Και θα μείνει ανενεργό. Αυτό όμως του λέω τι σημαίνει. Σημαίνει, μου λέει, ότι άμα του καπνίσει αύριο μεθαύριο της κεντρικής εξουσίας, θα πει από πού έχω να πάρω. Α, έχω προϋπολογισμός, δεν μου φτάνει. Θέλω 2 δις. Από πού μπορώ να τα πάρω, πού έχω εκκρεμότητες εκεί. Και βγαίνει ένα διάταγμα και σου λέει. Εσείς που ήταν ανενεργό και χρωστάτε τόσα, σας έβγαλε το ΙΚΑ τότε, ελάτε και πληρώστε τα. Δεν είναι απάτη, δεν εξαπατά το κράτος τον πολίτη του. Άρα πώς ο πολίτης θα είναι εντάξει απέναντι στο κράτος? Δεν θα με βρείτε καθόλου να διαφωνήσω μαζί σας αυτό. Στο θέμα η περιφέρεια, τι ρόλο θα παίξει σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί είναι μέσα στο παιχνίδι η περιφέρεια. Δυστυχώς η περιφέρεια δεν έχει να κάνει με το αυθαίρετο, έχει μόνο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Όχι, θέμα περιβάλλοντος. Καλά, μόνο το. Ο περιφερειάρχης δεν μπορεί στην περίπτωση που έχει τόσα αυθαίρετα στη δικαιοδοσία του. Όχι. Δεν είναι αρμοδιότητα των αυθαιρέτων. Είναι καθαρά τη κεντρική εξουσία και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αυτό που μπορεί να κάνει ως περιφέρεια. Ναι, σαν περιφέρεια την νομίζω είναι, ας πούμε, στις εκτός σχεδίου περιοχές να τις εντάξει πιο γρήγορα στο σχέδιο. Γιατί καθυστερούν πάρα πολύ για αυτές. Χρόνια. Πάρα πολύ. Κάνουν 50-60 χρόνια. Και αυτό είναι δέσμευση, την οποία αναφέρει ο νόμος 4178 του 13 περί αυθαιρέτων, ο δεύτερος νόμος που βγήκε, γιατί ακυρώθηκε ο πρώτος από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και λέει ότι μέσα στην πενταετία και κάποια μέσα στη δεκαετία πρέπει όλα να έχουν τελειώσει αυτά. Τώρα, κατά πόσο μπορεί να είναι εφικτό αυτό, εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξη και μακάρι να γίνει αυτή η συνεργασία και να γίνουν. Σε περίπτωση τώρα που στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το σημερινό, που του έρθει του ανθρώπου ένα ποσό. Ναι. Θα πάει να το πληρώσει? Όχι, θα περιμένει να βγει διευκρινιστική, να καταλάβει και ο υπάλληλος του ΙΚΑ τι του ζήτησε από το φαξ η κεντρική εξουσία και θα είναι σε μια στάση αναμονή. Θα τηρεί μια στάση αναμονή. Και αν μη γίνεται του συμβεί κάτι, ρε παιδί μου, του Χριστιανού, πάει στους κληρονόμους τώρα. Αυτή η ιστορία. Γιατί μπλέκεται το πράγμα και διαφορετικά. Αν θέλει να το πουλήσει. Τη στιγμή που το έχει. Να πάμε σε έναν άλλο τομέα. Αν θέλει να, αν θέλει να το πουλήσει. Εφόσον το έχει νομιμοποιήσει και εφόσον είναι εντάξει, ήρθε το ΙΚΑ, το είδε, εντάξει, δεν υπάρχει καμία παραβίαση στο νόμο. Λοιπόν, θα μπορεί να το πουλήσει αυτό? Λοιπόν, το πουλάει με υπευθύνη του αγοραστή που το αγοράζει. Ξέρει ότι αγοράζει ένα τακτοποιημένο ακίνητο, τακτοποιημένο και όχι νομιμοποιημένο. Και ό,τι άλλο προκύψει από εκεί. Χαράτσι είναι αυτό. Γιατί δεν είναι μόνο το ΙΚΑ. Χαράτσι, χαράτσι είναι αυτό. Ό,τι και να είναι. Επιβαρυνθεί δηλαδή. Βεβαίως, αναλαμβάνει την επιβάρυνση. Αυτό νομίζω ότι γράφεται και στις συμβολογραφικές πράξεις κάθε φορά που γίνονται τα συμβόλαια. Και καλό είναι τώρα
Και είναι ένα δράτωμα της ευκαιρίας να πω ότι όταν έχουμε να κάνουμε μια αγοροπλησία κινήτων, μπορεί να ξεφεύγουμε από την περιφέρεια, αλλά τον κόσμο τον ενδιαφέρουν αυτά τα απλά πράγματα και τα άλλα που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής, αλλά και αυτά. Όταν λοιπόν έχουμε να αγοράσουμε ένα ακίνητο, πηγαίνουμε στο μηχανικό μας, στο δικηγόρο μας και μετά στη συμβολιογράφο μας. Πρώτα στο μηχανικό μας, γιατί αφορά ακίνητο και τα ακίνητα κατεξοχήν πρέπει ο μηχανικός να σου πει αν κάνει ή όχι και τι θα βρεις μπροστά σου μετά από αυτό. Ο δικηγόρος για τον τίτλο και για να δει από πού προέρχεται και αν είναι νόμιμο το χαρτί του τίτλου. Και τρίτο στάδιο συμβολογράφος και με τους τρεις συνεργασία τι θα αναγραφεί στο συμβόλαιο για να μην έχουν περαιτέρω προβλήματα. Φεύγουμε ξανά από τα ειδικά θέματα, ξαναπάμε στην καρδιά της Αθήνας. Μ' αρέσουν τα ειδικά γιατί έχω πιο πολλά να... αλλά θα πρέπει, επειδή είσαι μέσα στο σχέδιο του κύριου Σγουρού, υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα. Όπως, σε πήγα στην Πανεπιστημίου, τώρα θα σας πάω στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με τα προσφυγικά. Ναι. Δίστανται οι απόψεις. Κάποιοι λένε πρέπει να κρεμιστούν να γίνει πάρκο, κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι μνημεία διατηρηταία. Και διατηρηταία και θα πρέπει να μείνουν να μας θυμίζουν πάντοτε ότι εκεί ήρθαν οι πρόσφυγες κλπ. Ενώ οι περισσότεροι λένε ότι είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο πια και καλό είναι, έχει ανάγκη πόλη για από πράσινο, πάρκα κλπ. Πολιτικός μηχανικός, εσείς, μέσα στο συνδυασμό του κυρίου Σγουρού, ποια είναι η άποψή σας? Πιστεύω ότι πάντοτε οι χώροι πρασίνου είναι μέσα στο κέντρο της Αθήνας, ό,τι πιο σπάνιο βλέπουμε, οπότε η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να γίνει χώρος πρασίνου. Από εκεί και έπειτα, οτιδήποτε άλλο γίνει από το να παραμείνει έτσι, είναι θετικό. Σε αυτό πρέπει να συμφωνήσετε και εσείς, έτσι. Τόσα χρόνια... Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να παραμείνει σαν ιστορικό μνημείο αυτό. Εγώ θα το ήθελα πάρκο, ναι. Για να μην ειλικρινείς. Είμαστε... Περνάω από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αλλά όχι να παραμείνει έτσι, να γίνει αναπαλαίωση. Κοιτάξτε, μπορεί να παραμείνει. Μπορεί να γίνει και τα δύο ταυτόχρονα. Μπράβο, να παραμείνει και μνημείο και να γίνει και χώρο. Και έχει χώρο πρασίνου. Νομίζω μπορεί και συνδυαστικά να... Υπάρχει τρόπος να γίνουν πράγματα. Το θέμα είναι να έχουμε θέληση και μεράκι και να το αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Να μην σβήνουμε το παρελθόν μας και την νεότερη ιστορία μας, να μην την καταστρέφουμε και την ισοπεδώνουμε. Ο Σίγουρος έχει πει ότι θα διαθέσει 35 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπλαση. Έχετε υπόψη σας ως πολιτικός μηχανικός προς τα που κινείται? Όχι, προς τη διατήρηση ή προς την κατεδαφή? Όχι, δεν το γνωρίζουμε και δεν το έχει ακόμα ούτε και ο ίδιος πει. Όχι ότι δεν το γνωρίζω εγώ. Αυτό είναι κάτι που θα γίνει. Ωραία. Θα ξαναπάμε στην Αττική, στη Βορειοανατολική Αττική που ενδιαφέρει και εμάς. Λοιπόν, εκτός η κρίση, εκτός το ότι έφερε ό,τι έφερε, το χειρότερο από όλα είναι η ανεργία και η στέγαση. Ναι. Στο πρόγραμμα του κυρίου Σγουρού, σε ό,τι έχει σχέση με την ανεργία, πώς θα μπορέσει να δώσει θέσεις εργασίας στην περιφέρεια, γιατί έχουν αναποθέσει πολλές ελπίδες ο κόσμος στον περιφερειάρχη, στο πρόγραμμα του κάθε περιφερειάρχη, το πώς θα μπορέσει να ανοίξει η αγορά εργασίας, να βρουν δουλειά άνθρωποι οι οποίοι στις περιοχές αυτές έχουν πληγεί περισσότερο, είναι ένα ερώτημα αυτό. Και το δεύτερο ερώτημα, τι γίνεται με τους αστέγους, πάρα πολλοί άστεγοι. Εδώ έχουν φτάσει μέχρι το κέντρο της πόλης, έτσι και σε... ας το πούμε και σε δήμους όπου είναι το στάτους πολύ πιο υψηλό από το στάτους που βρίσκονται κάποιες άλλες περιοχές και όμως οι νεόπτωχοι αυτή τη στιγμή είναι άστεγοι. Λοιπόν, υπάρχει στο πρόγραμμά σας μέσα τι θα κάνετε με την ανεργία στην περιφέρεια και τι θα κάνετε και με τους άστεγους. Ο Περιφερειάρχης έχει δώσει τρεις άξονες σε βάση των οποίων βασίζεται το πρόγραμμα της πενταετίας του. Πρώτο από αυτά είναι η αντιμετώπιση της φτώχειας. Έχει ήδη εξασφαλίσει 300 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 για κοινωνική πολιτική και έργα κοινωνικής φύσεως γενικά και υποδομών. Όταν λέμε κέντρα υποδομών, τι σημαίνει? Πού θα τους στεγάσετε κατά τους στεγάσετε? Ναι, πάντως κοινωνικής πολιτικής που δεν έχει ακόμα προσδιορίσει το τι και πώς, δηλαδή, αλλά είναι ο πρώτος άξονας της πενταετίας πάνω στο οποίο θα βασιστεί. Δεν το, δηλαδή θα χρησιμοποιήσουμε, δεν το παραγωνίζει, ας το πούμε, κτίσματα της περιφέρειας, του δημοσίου που θα μπορέσει να τα εκμεταλλευτεί έτσι τόσο. Δεν έχω γνώση, δεν θέλω να σας πω κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο όμως και νομίζω ότι ο κόσμος το εκτιμά, το ότι δεν λέτε φανφάρες, ότι όλα τα γνωρίζω και όλα τα καταλαβαίνω και όλα τα... Όχι, όχι, ίσα ότι είμαι διαθέσιμη να κάτσω να συζητήσω, να κάτσω να μάθω 5 πράγματα από εκεί που δεν είμαι εξειδικευμένη προκειμένου να κάνω το καλύτερο για τον κόσμο. Άρα δεν είμαστε εκεί για να είμαστε. Δηλαδή, έχουμε ένα γραφείο, μπορούμε να είμαστε εκεί να κάτσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Είμαστε μόνο για να προσφέρουμε και στον κόσμο το καλύτερο που μπορούμε. Επειδή γυρίζετε τώρα, ποιο είναι το ερώτημα που σας κάνουν περισσότερο? Τι είναι τα θέλω τους, τι θέλει ο κόσμος περισσότερο?
Λοιπόν, ο κόσμος... Ποια είναι τα προβλήματα δηλαδή που σας... Θέλει την θέτει. Καθημερινή του ζωή, την καθημερινότητά του να μην αντιμετωπίζει προβλήματα. Mm-hmm. Να μην πέσει σε μία λακκούβα, να μην πνίγεται στο νερό. Δηλαδή την καθημερινή του ζωή. Δεν το πολύ, να σας πω κάτι, δεν πολύ ενδιαφέρει τον κόσμο αν θα αναπλαθεί η Πανεπιστημίου. Ναι, ναι. Και για μένα θεωρώ ότι είναι δευτερεύον. Εντάξει, δευτερεύον δεν μπορεί να είναι ποτέ ένα τόσο μεγάλο είναι έργο λίγο που αφορά την ποιότητα. Είναι λίγο βιτρίνα. Όμως, όταν δεν έχουν ολοκληρωθεί σε Δήμους έργα υποδομής για να μπορεί η καθημερινότητά τους να γίνει καλή. Δεν μπορεί ένα έργο ανάπλασης να έχει μια υπόσταση. Εγώ αυτό το έχω ξαναπεί. Γιατί θα σου πει ένας δικός σου κάτοικος ότι πολύ ωραία μας τα λες, κυρία Κοσμίδη, για την Πανεπιστημίου, αλλά εμείς εδώ πέρα βουλιάζουμε και βγαίνουμε με βατραχοπέδιλα όταν βρέχει. Για μας τι θα κάνεις, δηλαδή στην περιφέρεια τι θα κάνεις. Για να μπορούμε να έχουμε όραμα λοιπόν, για να κάνουμε και να προγραμματίζουμε πράγματα με όραμα που να είναι καλαισθησίας και αναπλάσεων, πρέπει να έχουμε πρώτα τελείωσει με τις βασικές υποδομές, τα όμβρια, την αποχέτευση. Τα αντιπλημμυρικά, εγώ σαν μηχανικός, σε αυτά θέλω να δώσουμε προτεραιότητα και μετά και σε όλα τα άλλα. Δεν αντιλέγω. Μπορούν πολλά πράγματα να γίνονται και ταυτόχρονα, αλλά όπου πλήττονται από πλημμύρες κλπ, εκεί πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Στην περιοχή, εκδετητές ληστείες, ναι. Αρκετά... ως προς την ασφάλεια του πολίτη. Δημοτικές αστυνομίες δεν υπάρχουν, καταργήθηκαν. Mm-hmm. Ο Περιφερειάρχης τι θα κάνει, πώς θα αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα, γιατί έχει μεγάλη εγκληματικότητα, όχι μόνο η περιφέρεια δική σου. Όλες οι περιφέρειες και η δική μας και το κέντρο της Αθήνας κλπ. Πώς θα τα αντιμετωπίσει αυτό? Να σας πω, δεν το γνωρίζω, αλλά νομίζω ότι πιο πολύ έχει να κάνει με την κεντρική εξουσία ό,τι αφορά την εγκληματικότητα. Τώρα, για την πρώτη, ας πούμε, εγκληματικότητα θα φτιάξει. Δηλαδή, ο Περιφερειάρχης δεν θα απαιτήσει να επανέλθουν, γιατί οι δήμαρχοι λένε ότι θα απαιτήσουν, όπως ο Δήμος Αθήνας, να επανέλθει η δημοτική αστυνομία. Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα πρέπει να συμπλέξει με τον Περιφερειάρχη. Γιατί δεν μπορεί μόνο ο Δήμαρχος να πάει και να απαιτήσει. Θα απαιτήσει και ο Περιφερειάρχης, διότι είναι στη δικαιοδοσία του Περιφερειάρχη. Δεν γνωρίζω τι θα κάνει, καθόλου δεν έχω γνώση γι' αυτό. Απλώς μέσα στο πρόγραμμά του δεν υπάρχει. Εγώ θα το ήθελα. Δηλαδή, εγώ θα το απαιτούσα να ξαναεπανέλθουν. Με άλλες βέβαια και πιο πολλές αρμοδιότητες. Γιατί συναντούσαμε και δημοτική αστυνομία που ήταν απλά για να είναι. Δηλαδή, με περισσότερες αρμοδιότητες θα την ήθελα εγώ να επανέλθει με άλλη. Με διαφορετικό καθεστώς. Με διαφορετικό καθεστώς, ναι, βεβαίως και πρέπει να υπάρχει, δεν το συζητάω αυτό. Που να μπορέσει να βοηθήσει όχι μόνο στα έσοδα που μπορεί να παίρνει να εισπράξει η περιφέρεια ή ο Δήμος, αλλά όχι, βέβαια, την ασφάλεια του πολίτη, ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να έχει την ασφάλειά του και να μην αισθάνεται ότι είναι πλέον βαλόμενος από παντού. Σωστό αυτό. Και να κινδυνεύει να φύγει από το σπίτι του. Έτσι πρέπει να είναι. Δεν υπάρχουν ποτέ οι παιδικοί σταθμοί στην περιοχή μας, αλλά έχει γίνει ήδη έργο με παιδικούς σταθμούς μέσω της περιφέρειας. Mm. Είχαμε μια καλή συνεργασία. Εγώ νομίζω ότι χρειάζονται κι άλλοι. Δεν πρέπει να βρεθεί κανένα παιδί εκτός βρεφονηπιακού σταθμού. Και ο Περιφερειάρχης το έχει μέσα στο πρόγραμμά του και το ήδη έχει κάνει πολύ μεγάλο έργο σε αυτό. Έτσι, μπορώ και να σας τα δείξω και να σας τα πω. Βέβαια, δεν μας ήταν μια εκπομπή. Δεν πειράζει, όχι. Ναι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι από την περιοχή που θα ήθελαν να μάθουν. Βεβαίως. Έχει γίνει πολύ, έχει δώσει πολύ βάση στους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Να σας πω περιοχές που έχουν γίνει. Ναι, ναι. Στο Δήμα Χανών έχουν γίνει σίγουρα. Εδώ τα έχω μπροστά μου να σας τα αναλύσω. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνουν κι άλλοι. Αυτό είναι το. Γυροκομεία. Πάμε στην κοινωνική πολιτική. Γι' αυτό μετά τα. Βεβαίως. Και γυροκομεία και ένα κτίριο αρρωγής έχει γίνει στο Δήμα Χαρνών για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής και νομίζω πρέπει να γίνουν. Ναι. Επιβάλλεται ίσως... σε όλους τους Δήμους. Ναι, ίσως ήταν και αυτά η αφορμή για να μπείτε στο χώρο του. Βεβαίως. Της πολιτικής και κυρίως να πάτε με τον κύριο Σγουρό, επειδή είδατε κάποια έργα. Έτσι, ξέρετε, αυτό γιατί το λέω. Επειδή η αντιπολίτευση βγαίνει και λέει ότι αυτά τα 3,5 χρόνια δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει και τα περισσότερα είναι επί χάρτου ή αυτά που μελλοντικά θα γίνουν. Και αν θέλετε, εδώ τα έχουμε όλα, μπορείτε να τα δείξετε στην εκπομπή σας, αλλά δεν είναι τόσο ουσιαστικό. Δηλαδή, αν ψάξει κανείς, ακόμα και στο ίντερνετ, μπορεί να δει τι έργο έχει γίνει. Τώρα πια με το διαδίκτυο δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πουθενά, έτσι. Ναι. Οπότε γι' αυτό, όποιος θέλει να ενημερωθεί, υπάρχουν τα πάντα και πόσα έργα είναι σε εξέλιξη και ποιους δήμους. Μία θέληση να υπάρχει και εδώ πέρα θα πω ότι ο κόσμος πρέπει να ενδιαφερθεί, πρέπει να πάει να ψηφίσει, να μην μείνει εκτός. Γιατί δεν είναι ούτε ωραίο να επιλέγει άλλος γι' αυτό. Αυτό. Πρώτο είναι αυτό. Ναι.
Και δεύτερο, αυτό θέλω να πω, ότι πόσο σημαντικές πιστεύεις ότι είναι αυτές οι περιφερειακές και οι δημοτικές εκλογές, πολύ άσε την Ευρωβουλή. Να, είναι, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές, γιατί είναι 5 χρόνια μπροστά μας. Ναι. Πρέπει να επιλέξουμε ανθρώπους που ξέρουμε ότι δεν έχουν δείξει κακό χαρακτήρα, έτσι, ναι, ότι δεν, ούτε κομματικές επιλογές στα αυτοδιοικητικά. Ναι. Στα αυτοδιοικητικά πρέπει να έχεις το νους να κάνεις έργο και να είσαι δίπλα στον πολίτη. Ναι. Αυτό είναι η δική μου, ο δικός μου στόχος. Αν δεν το καταφέρω, καλό είναι μετά να καθίσω σπίτι μου. Δηλαδή, ναι, να δούμε ανθρώπους που έχουν κάνει κάτι και να πάνε και λίγο παραπέρα μετά. Ναι. Πάντοτε να θέλουν να δώσουν κάτι. Βέβαια, σε αυτές τις εκλογές, πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξει συνεργασία δημάρχου και περιφερειάρχη. Πιστεύετε ότι αυτά τα προσόντα τα έχει ο δικός σας περιφερειάρχης και εσείς που θα είστε γύρω από τον περιφερειάρχη για να βοηθήσετε αυτή τη σχέση να ευοδοθεί και να μην είναι μονίμως σε αντιπαράθεση, γιατί ξέρουμε πολλούς που είναι σε αντιπαράθεση. Θα σας πω. Λοιπόν, εκτός του ότι παρακολουθούσα 3,5 χρόνια, όπως σας είπα, από στενά, κοντά, ναι, βεβαίως, και το έβλεπα, mm-hmm, τώρα ειδικά το τελευταίο μήνα που είμαι και στο ψηφοδέλτιο και κατεβαίνω μαζί του, βλέπω από τους δημάρχους περισσότερο να μάχονται εκείνοι για τον κύριο Γιάννη Σγουρό, παρά ο ίδιος για τον εαυτό του. Mm-hmm. Δηλαδή, νομίζω ότι όχι απλά έχει γίνει πολύ σωστή συνεργασία. Mm-hmm. Έδωσε τόσα πολλά, η απορρόφηση του ΕΣΠΑ έφτασε στο 400%, έτσι, που η συνεργασία ήταν αναπόφευκτη, έπρεπε να συμβεί για να γίνει αυτή η απορροφητικότητα. Μόνος του δεν μπορούσε ποτέ να κάνει κάτι χωρίς τη συνεργασία. Νομίζω ότι έγινε και σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Άρα αυτή η αγαστή συνεργασία φυσικά και θα συνεχιστεί, έτσι. Και μάλιστα αυτό όταν έχει το, και πολλούς νέους ανθρώπους δίπλα του, που θα έχετε και όρεξη για να τρέξετε και για να κυνηγήσετε το όνειρο, γιατί είναι και ένα όνειρο αυτό, βεβαίως, έτσι, όταν μπαίνεις μέσα. Και από τη στιγμή που μας είπατε ότι δεν είναι και κομματικοποιημένος, αν και ο κύριος Γουρός κατέβηκε τουλάχιστον στην πρώτη εκλογή του με το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως οι αριστερές δυνάμεις τον στήριξαν. Τώρα έχει δηλώσει, θεωρείς ότι είναι ανεξάρτητος, έτσι. Είναι γιατί ανεξάρτητος. Εσύ προέρχεσαι από μια άλλη παράταξη που ενσωματώθηκε εκεί. Άρα δεν τον ενόχλησε τον κύριο Σγουρό να βάλει μέσα στους κόλπους του κόμματός του, έτσι, του συνδυασμού του, να μην λέμε κόμμα, γιατί ναι, δεν θέλουμε να το κομματικοποιήσουμε. Θεωρείτε ότι ήταν αντικειμενική η... Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά τα 3,5 χρόνια λειτουργήσε έτσι αυτοδιοικητικά. Δηλαδή, ακόμα και αν ήταν με τη στήριξη ενός κόμματος το 2010, mm-hmm, η πορεία του τα 3,5 χρόνια έδειξε ότι χωρίς αγγυλώσεις και κομματικούς προσδιορισμούς δεν κοίταξε κανέναν δήμαρχο για να συνεργαστεί μαζί του. Οπότε αυτό τον οδήγησε μόνο του προς αυτή την κατεύθυνση. Και έτσι και εμείς, εγώ γι' αυτό πλαισιώνω και το ψηφοδέλτιό του. Θεωρώ ότι είναι αυτοδιοικητικός και ανεξάρτητος, κατεβαίνει και ανεξάρτητος, και αυτό είναι ο στόχος, είναι δηλαδή να κοιτάμε μόνο τι μπορούμε να κάνουμε και όχι από πού προερχόμαστε, ναι, και με κομματικές επιταγές και επιβολές, λοιπόν, από πάνω. Επειδή εσύ γυρίζεις λοιπόν όλο αυτό τον καιρό και θα γυρίσεις ακόμα και καμιά 15 μέρες, έτσι, τι είναι αυτό, εκτός από την καθημερινότητα που σου λένε, βλέπεις να είναι επιθετική απέναντί σας, γιατί η πολιτική με ήττα και η πολιτική με ομικρογιώτα έχουν πέσει σε δυσμένεια, θα λέγαμε, με τον, ναι, κόσμο. Ναι. Εσένα πώς αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία? Δηλαδή, ναι, βρίσκεις και εσύ τον πελά σου να σου, βεβαίως, λένε τώρα όλοι, τι κατεβαίνεις τώρα εσύ που μας έχετε καταστρέψει, που μας έχετε κάνει τη ζωή δύσκολη κλπ. Τι ζητάτε πια από εμάς τώρα, την ψήφο μας? Έχεις αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά και πώς τα αντιμετωπίζεις εσύ? Σπάνια βέβαια, αλλά, ναι, τα αντιμετωπίζω, γιατί ναι, εγώ σαν νέος πολιτικός δεν έχω, ναι, κάτι να μου προσάψει κανείς. Ίσα-ίσα, ναι, και με το γραφείο μου και με τη μαχητικότητά μου και με το αποτέλεσμα που έχω, mm-hmm, τελικά σαν επαγγελματίας, ο κόσμος δεν έχει να πει κάτι κακό. Όχι προσωπικά για σένα, αλλά για την πολιτική. Πολιτικά, έτσι, ναι, είναι, ναι. Πολιτικά δεν σου θέτουν, νομίζω, θέμα, ναι, ότι, ναι, τι κατεβαίνετε τώρα, βρε παιδί μου, και μας έχετε κάνει τη ζωή μαρτύριο. Και τι να κάνουμε, να τα αφήσουμε όλα, τι να κάνουμε, ωραία, να μην κατέβουμε. Τι θα αλλάξει, πώς θα επέλθει η Ελλάδα, γιατί δεν πρέπει να μπει και το νέο μέσα. Mm-hmm. Εγώ, αυτή είναι η απάντησή μου. Δηλαδή, τους πείθετε, τους πείθετε. Βεβαίως. Βλέπετε να τους, ότι τους πείθετε αυτούς τους ανθρώπους? Ναι, γιατί δεν τάζουμε πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Ήδη είχε γίνει κάποιο έργο, υπάρχει το ΕΣΠΑ, ναι, με την απόλυτη συνεργασία μπορούν να γίνουν. Μην μπερδεύουμε τις αρμοδιότητες που έχει η κεντρική εξουσία ή η Δήμη με τις περιφέρειες, έτσι. Ναι. Και αυτό είναι ένα πράγμα που θέλει να το επικοινωνήσουμε με τον κόσμο, ναι, ότι οι περιφέρειες είναι για κάποιο λόγο, η Δήμη για κάποιο άλλο, η κεντρική εξουσία για κάποιο άλλο. Το έργο της περιφέρειας υπάρχει και πάει να συνεχιστεί.
Τώρα, αν τον ενοχλεί το χαράτσι στο σπίτι του, μα δεν είναι κάτι της περιφέρειας. Θέλω να σας πω ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε ο κόσμος τα βάζει όλα σε ένα... Αλλά και τι να μείνουμε σπίτι μας, να μην κάνουμε το έργο μας που έχουμε βάλει ένα στόχο και ένα όραμα και έχουμε ξεκινήσει. Γι' αυτό και θα υπάρξει και πολύ ψήφος διαμαρτυρίας. Τον φοβόσαστε αυτό την ψήφο? Νομίζω ότι στις αυτοδιοικητικές εκλογές είναι και λίγο λάθος. Δηλαδή κάνει κακό και στον ίδιο του τον τόπο και στον ίδιο του τον εαυτό. Υπάρχει και οι βουλευτικές εκλογές. Βεβαίως, όποιος έχει διαμαρτυρία να πάει να τη ρίξει, τότε πρέπει να τη ρίξει. Μην το ξεχνάει, μην συγχαίει τις εκλογές. Δεν ταυτίζονται. Για άλλο λόγο ψηφίζουμε πρωθυπουργό και για άλλο λόγο τον άμεσο αποδέκτη μας και τον άμεσο και το δήμαρχο και αποδέκτη της περιφέρειας. Νομίζω. Θα συμφωνήσετε κι εσείς μαζί μου σε αυτό. Πρέπει να το επικοινωνήσουμε. Έχουμε ένα πολύ ενεργητικό έτσι chat. Το οποίο εγώ γελάω, πραγματικά είναι δραστήριο. Ναι. Ξέρεις, ο οποίο οπωσδήποτε σου λέει: όλο ναι, λέει, μας λένε πριν βγουν. Και μετά δεν ξέρω εγώ. Εγώ δεν έχω ξαναυποσχεθεί, έτσι αυτό, να το πω. Όχι, μέχρι τώρα δεν νομίζω ότι έχει υποσχεθεί. Υπόσχεση δεν έχω δώσει. Έχω υποσχεθεί ότι αν δεν γίνει κάτι μέσα στην πενταετία, να μην ξανακατεύω καλύτερα. Αυτό μπορώ να πω. Ναι, αυτό. Δεν έχει δώσει τις εξετάσεις σου. Ναι, να τις δώσω και άμα δεν έχω καλύτερα. Αλλά βλέπεις τον κόσμο που είσαι αγανακτισμένο ακριβώς. Κοίταξε, και εγώ νομίζω ότι. Χωρίς άδικο, έτσι δεν έχει άδικο. Και γι' αυτό εμείς παίρνουμε νέους ανθρώπους, όχι μόνο ηλικιακά, γιατί δεν παίζει κανένα ρόλο. Μπορεί να είναι νέος και να είναι αρτηριοσκληρωτικό στην άποψη και στο όραμα, αλλά φέρουμε νέους ανθρώπους που έχουν να πούνε κάτι και που δεν υπόσχονται, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί αν η κυρία Κοσμίδη άρχισε να υπόσχεται κάποια πράγματα, πιθανόν να μην την είχαμε και τόση ώρα στον αέρα. Να την ευχαριστούσαμε και να της λέγαμε να αποχωρήσει, γιατί κοροϊδεύει το κοινό μας. Και εμείς δεν έχουμε μάθει να κοροϊδεύουμε το κοινό μας. Φέρνουμε ανθρώπους που όσο γίνεται να είναι έχουμε... πιο αντιλημενικοί. Και κυρίως να βλέπετε την ώρα που, όταν συστήνουμε υποψηφίους, ότι δεν είναι ανεπάγγελτοι. Προσέξτε το. Ακριβώς. Δεν πάνε να βολευτούν στην πολιτική. Εχθές ήταν ο διάτρος, σήμερα είναι μια πολιτική μηχανικός. Δηλαδή έχουν ενεργία. Δεν είναι ότι μπαίνουν για να βολευτούν γιατί τελειώσανε κάπου, ξοφλίζαν ή είναι αποτυχημένοι. Όπως κάποιοι άλλοι που απομακρύνονται από την έδρα τους και πάνε κάπου αλλού γιατί δεν τους ξέρει καλά ο κόσμος, παρέχουν την επωνυμία. Και θεωρούν, λοιπόν, να σας ευχαριστώ και πάρα πολύ για αυτά τα λόγια, πραγματικά. Και αυτό στο πρόσωπό σου λέμε και για τα καινούργια παιδιά, για όλους αυτούς που κατά καιρούς όσους προλάβουμε θα βγάλουμε. Δηλαδή να μην κοιτάξουν και πολύ την επωνυμή, την αναγνωρισιμότητα. Ναι. Γιατί άλλοι έχουν τη δυνατότητα να βγουν στον αέρα, άλλοι δεν έχουν τη δυνατότητα να βγουν στον αέρα. Γι' αυτό το νόμο τώρα που πάνε να αποσύρουν πάλι, ότι θα πρέπει, και δεν συμφωνεί το Πασόκ και δεν ξέρω γιατί, ότι παραπάνω από δύο φορές το σταματάνε, ότι να βγαίνουν όσες φορές θέλουν. Εγώ είμαι σύμφωνη σε αυτό. Επειδή είναι νέοι οι περισσότεροι τώρα και δεν είναι αναγνωρίσιμοι και τα μέσα εμείς. Δηλαδή τους δίνουμε τη δυνατότητα να τους γνωρίσουν και τα βιογραφικά τους και τις φατσούλες τους, ούτως ώστε να πάνε διαφορετικά να ψηφίσει έναν άγνωστο και να. Άνθρωπο που όταν βάζει το σταυρό σου έρχεται και το πρόσωπο μπροστά και αυτά που είπε. Δηλαδή, να φύγουμε και από αυτό, επειδή είναι ποδοσφαιριστής ή τραγουδιστής ή δημοσιογράφος, βάζει το σταυρό επειδή τον έχει δει στην τηλεόραση. Να φύγουμε και από αυτό. Δηλαδή, την απελευθέρωση, σε αυτή την απελευθέρωση των παρουσιάσεων, συμφωνείς εσύ για διαφωνείς? Όσο περισσότερες καλύτερα, για ο περιορισμός των δύο. Ο περιορισμός. Είναι... Γιατί αν είναι κάτι να πεις, θα το πεις και μία φορά και θα το επικοινωνήσεις. Γιατί... Και περισσότερο θα επικοινωνήσει από κοντά τον άλλον. Μπράβο. Και όχι... Είναι το καλύτερο, έτσι, αυτό, πιστεύετε με. Δηλαδή και εγώ προτιμώ να συναντήσω σε μια συγκέντρωση που θα με καλέσουν 100 και 200 και 300 άτομα και να πω δύο κουβέντες μαζί τους, να επικοινωνήσουμε κάτι, να διαφωνήσουμε, να βρεθούμε σε διάλογο, έτσι, και εγώ να τους προσφέρω και εκείνοι να μου προσφέρουν, γιατί από εκείνους παίρνουμε και από την καθημερινότητά μας τα προβλήματα και τα μεταφέρουμε, παρά να... Να είσαι συνέχεια στα κανάλια. Ναι, δηλαδή εντάξει. Αυτό δεν μας συμφέρει. Αλλά... Σε καλές εποχές. Τώρα εντάξει. Τώρα αλλά με φέρνει και σε μια μηχανή. Ναι. Εμείς φτάνουμε στο τέλος και θα θέλαμε, κοιτώντας έτσι την κάμερα, να πεις. Ένα μήνυμα να δώσεις. Κυρίως στους νέους ανθρώπους. Στους νέους ανθρώπους που είναι απελπισμένοι, που τους αφήνει παντελώς αδιάφορους οι πολιτικοί. Που το σκέφτονται να πάνε. Και σκέφτονται ότι δεν θα πάνε να ψηφίσουν κιόλας. Μία από τα ίδια είναι όλοι. Εγώ θέλω να τους πω αυτό που σκέφτομαι και εγώ όταν πάω να ψηφίσω, ότι να πάψουμε να σκεφτόμαστε. Μάλλον να παρασυρώμαστε από κάποιους πολιτικούς που λένε ότι μπορούν να κάνουν πολλά, τα πολλά καλά, και να σκεφτούμε ανθρώπους που λένε ότι μπορούν να κάνουν το λιγότερο κακό στον τόπο τους. Άρα να τα διαχωρίσουμε, όχι πολλά θα, ανθρώπους έτσι λίγο πιο σταθερά να πατάνε στα πόδια τους και να έχουν ήδη δείξει βήματα ότι μπορούν να συνεισφέρουν αυτά τα λίγα, αυτά τα... που χρειάζεται ο τόπος. Δεν χρειάζονται πολλά
Και τελικά να μην γίνεται τίποτα. Δεν καλύτερα. Η βιτρίνα χρειάζεται ουσία, νομίζω. Ναι, ναι. Και είναι η λογική, βρε παιδί μου, όπως σκεφτόμαστε έτσι. Και να μην υπάρχει αποχή. Δεν ξέρω, κάποιοι μπορεί να το. Να το κινούν προς τα εκεί. Δεν πρέπει να απέχει ο κόσμος. Ας έρθουν να ψηφίσουν όποιον νομίζουν καλύτερο. Ας το ψάξουν. Αν δεν ασχολούνται με την πολιτική όλα αυτά τα χρόνια, ας το ψάξουν 2 μέρες, μια εβδομάδα πριν τις εκλογές. Δεν μπορεί να μην καταλάβουν πού πάνε να ψηφίσουν, πού να δώσουν την ψήφο. Λοιπόν, ήταν η κυρία Ευρώπη Κοσμίδη, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο Ανατολική Αττική στο ψηφοδέλτιο του Γιάννη Γουρού. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ που δίνετε βήμα στους νέους να πούνε τη γνώμη τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λίτσα Θεοφάνου. Ανέση Κόνιαλη στην τεχνική μας υποστήριξη. Καλό μεσημέρι. Ραντεβού την Παρασκευή, γιατί αύριο είναι Πρωτομαγιά. Να ψευχηθούμε καλό μήνα και καλή Πρωτομαγιά. Απεργούμε, ναι, δεν δουλεύουμε και απεργούμε και επανερχόμαστε την Παρασκευή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.